περιμένουμε το καλύτερο, αλλά από εκεί και πέρα η πραγματικότητα δείχνει τι θα γίνει. Ξεκίνησε λίγο καλά για πρώτη μέρα. Ο κόσμος κατέβηκε τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, αλλά δεν έχει πολλές σακούλες. Έχει σακούλες μένα, αλλά όχι πολλές. Θα δούμε τι θα γίνει από αύριο και μετά. Ποντάρετε στο γεγονός ότι, ότι ο αρκετός κόσμος σημαίνει και μία έρευνα αγοράς, άρα αυτός για ένα δείγμα... Κοιτάξτε, ναι, κάνει και την έρευνα το κόσμος, γιατί όλος αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να κατέβει για βόλτα. Αυτοί που δεν ψώνησαν κάνουν μία έρευνα. Πολύ πιθανόν είναι οι δυνάμοι καταναλωτές των επόμενων ημερών. Μάλιστα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε και πολλές αφήξεις από κουρασγερόπλαια, από πολλούς τουρίστες που τριγυρνούν στην πόλη. Φυσικά έχουμε και τα πούλμα. Τα κουρασγερόπλαια δεν είναι προσθετικά στην αγορά. Γιατί έρχονται περισσότερο να δουν για 5-6 ώρες στην πόλη, να δουν τα μνημεία ή να δουν λίγο την πόλη, γιατί πραγματικά επισκέπτονται μια πόλη καινούργια για αυτούς. Δεν νομίζω ότι κάνουν τη μεγάλη διαφορά. Τη διαφορά την κάνουν οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται πραγματικά για τη Θεσσαλονίκη. Εάν κάτσουν 2-3 μέρες θα ψωνίσουν και κάτι. Μάλιστα. Σε τι προσδοκά ο ελεύθερος επαγγελματίας για να μπορέσει να ανεβάσει τον τζίρο του? Εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει? Κοιτάξτε τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Εμείς δεν είμαστε μια αμιγώς τουριστική περιοχή, δεν είμαστε Χαλκιδική, δεν είμαστε Μύκονος, δεν είμαστε Σαντορίνη, γιατί ακούμε και τέτοιες μπουρδες από ορισμένους. Γιατί άκουσα το πρωί ένα καθηγητή, δεν ξέρω τι καθηγητής ήταν, ότι ήμασταν κλειστά χθες, επειδή ήμασταν κλειστά οι τουρίστες από που αψωνίσουν. Άμα τους βλέπα τους τουρίστες χθες, με το κιάλι τους είδαμε χθες, δεν κυκλοφορούσε κύριο στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο καθένας λέει τα δικά του, δημοκρατία έχουμε και δεν πληρώνει για αυτά που λέει. Θέλω να σου πω ότι αν μη τι άλλο, εμείς πάντα περιμένουμε, σας είπα, το καλύτερο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, αλλά πρέπει να ενεργοποιηθεί ο γενικός πληθυσμός για να μπορέσει η αγορά να δουλέψει. Οι αγορές στείνονται για τον γηγενή πληθυσμό και όχι για τους τουρίστες αν έρθουν και όποτε. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όταν ο γηγενής πληθυσμός έχει τέτοια μεγάλα προβλήματα με την ακρίβεια, με τα σούπερ μάρκετ, με τη βενζίνη, με τα ενίκια, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, δυστυχώς αποκλείεται ένα τεράστιο ποσοστό του γηγενή πληθυσμού, αποκλείεται από το καταναλωτικό κοινό. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι στο χέρι μας να το λύσουμε, είναι στο χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. Πάντως, με μια πρώτη βόλτα στο κέντρο της πόλης, μπορεί να βρει κάποιος και εκτόσεις που φτάνουν μέχρι και 70 με 80% σε κάποια προϊόντα. Βεβαίως, υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω κάτι, ας πούμε, εγώ να προσθέσω πάνω σε αυτό. Ούτε ξέρω να σας πω αν είναι καλές εκπτώσεις, κακές εκπτώσεις, αλλά υπάρχουν και αυτές. Με αυτό το βλέπει ο καταναλωτής και το εκμεταλλεύεται αν του κάνουν τα προϊόντα. Μάλιστα. Κύριε Φιλιππίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλά.